Δεν έχω πει ούτε καλησπέρα, ούτε καλό μεσημέρι, γιατί σήμερα ο κύριος Τσόγος μου ζήτησε να ξεκινήσει αυτό στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Καλό μεσημέρι στην πόλη. Ελπίζω να έχει βγει ο ήλιος εκεί. Να ζεσταθούμε λιγάκι, γιατί το έχει παρακάνει αυτό το Μάρτι. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Όπως βρίσκω καλά και τον Γιώργο. Περίμενα καλύτερο ξεκίνημα τώρα. Το έχω κλείσει το ραδιόφωνο και ακούω δημοτικά τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν με έχεις προετοιμάσει, ρε φίλε. Δεν με έχεις προετοιμάσει. Γι' αυτό τα αυθόρμητα είναι. Δεν με έχεις προετοιμάσει. Να βγάλω τα μπαλέτα, να κάνω κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί εσύ με προετοίμασες, μου είπες τα ξημερώματα ότι θέλω να ξεκινήσω εγώ αύριο την εκπομπή. Ουσιαστικά να μου φας την εκπομπή, δηλαδή ήθελες να πεις, δεν το είπες. Οπότε τώρα λέω τι να του κάνω, ξέρεις, για σαν γνήσιο σκορπιός εγώ πρέπει να εκδικηθώ με κάποιο τρόπο. Νωρίς βέβαια, γιατί δεν ξεχνάμε εμείς ποτέ και μετά από 150 χρόνια, ας πούμε, γίνεται. Θα το θυμόμαστε. Και λέω τι να τον κάνω, τι να τον κάνω. Αυθόρμητα, συντροφικά και αλληλέγγυα μου βγήκε αυτό. Καλησπέρα, ο Μιχάλης θέλει να ξεκινήσει την εκπομπή. Οπότε ξεκίνα. Ποια είναι τα θέματα σήμερα για να κρατήσει τον κόσμο, πούμε. Τι θα πεις έτσι για να είναι καρφωμένος και να θέλει να βγει φωτογραφία ραδιοφωνική μαζί σου. Έχει σκέφια, ε. Περιέργως. Αυτό σημαίνει ότι ήταν καλό το βράδυ. Περιέργως. Δεν μας λες εσύ την ιστορία του βραδιού. Να περάσει καλά ο κόσμος. Κοίταξε, μέχρι κάποια στιγμή έβλεπα Warriors. Χάναμε από το Ορλάντο. Το παράτησα στο ημίχρονο. Δεν έπαιζε και η αδυναμία μου. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι καλύτερο, ας πούμε. Πιο δημιουργικό. Κατάλαβα. Ναι, ναι, με τα μεσονύχτια. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι νυχτοπούλη, ας πούμε. Το βράδυ είναι αυτό που μου αρέσει. Και όχι η μέρα. Όπως επίσης. Μ' αρέσει όμως που είσαι τυπικός και λες στις 12 καλό μεσημέρι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, προσεκτικός είμαι σε αυτά. Ναι. Κοίταξε, πρωινές εκπομπές εγώ δεν έκανα ποτέ. Τώρα βραδινές έκανα, βέβαια. Βράδυ έπρεπε να λες καλημέρα. Τώρα το βράδυ καλημέρα δεν έλεγες. Μετά τις 12 στις εκπομπές, ας πούμε. Στις ζούγκλες. Μια ζούγκλα πότε θα κάνουμε. Βραδινή δηλαδή με τα μεσονύχτια. Εκεί που γνωριστήκαμε και. Αναπτύξαμε σχέσεις. Όποτε θες. Βραδινή έτσι. Και τι να πούμε διαφορετικό δηλαδή το βράδυ. Ξέρω εγώ, να βάλουμε ένα topic. Να βάλουμε ένα θέμα συγκεκριμένο ή να το αφήσουμε ελεύθερο, πούμε, και να. Θα πω, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τσόγος μετά τα μεσάνυχτα, βαράτε τον. 2,87 και 3 οχτάρια. Και αυτό. Και αυτό. Θα σπάσεις τη σιωπή σου, θα σπάσεις τη σιωπή σου και θα απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Εντάξει, όποτε θες. Θα έχω πάρει το κράτος μου και θα έρθω. Πέμπτη βράδυ, τώρα σήμερα είναι Τετάρτη ή Τρίτη, ναι. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Αύριο βράδυ είναι Πέμπτη, την Παρασκευούλα είναι Αργιούλα. Ναι. 25 Μαρτίου, τα ραντάντα, παρέλαση και τέτοια. Με μάσκες, χωρίς μάσκες. Ό,τι πει η κυρία Αύριο βράδυ. Ό,τι πει η κυρία Παγώνη. Ναι. Λοιπόν. Σουχαλάω χατήρι, αύριο βράδυ. Αυτό το σουχαλάω, δεν σουχαλάω χατήρι είναι κλεμμένο. Κάποιος μου το είπε χθες, καταλαβαίνεις. Και τον κράτησα. Ένας φίλος. Ναι. Εγώ το λέω αυτό το φίλο μου, το χρησιμοποιώ πολλά χρόνια. Έχω ένα φίλο κολλητό, όποτε θέλω να πω κάτι για άλλον, λέω και αυτό το φίλο μου. Ουσιαστικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα, θα κάνουμε την έκπληξη. Έχουμε καινούριο προπονητή στην Εθνική. Ναι. Δεν έχουμε καινούριο προπονητή. Έχουμε τον καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί, κάτσε κατευθείαν, λες και είσαι. Κάτσε, ποιον θα μπορούσαμε να έχουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μίλησες, ούτε ο Σκουντής δεν θα μιλούσε έτσι όπως μίλησες εσύ. Όχι, εγώ τώρα μίλησα απολύτως ειλικρινά και αποκλειστικά όπως μου ήρθε. Ούτε ο Ρήγας, ο Δάρδαλης, ο αγαπημένος μου. Ναι. Κάτσε, ρε παιδί μου, ποιον θα μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί δεν είναι ο καλύτερος. Ο Σφερόπουλος γιατί δεν είναι ο καλύτερος δηλαδή. Και είναι ο Ιτούδης. Για πες. Όχι μόνο θα με πείσεις κιόλας με αυτό που θα πεις. Όχι μόνο θα πεις έτσι για να ξεπέτα φύγαμε. Το είπα. Ναι, θα σου πω. Ναι. Με αντικειμενικά κριτήρια. Μιλάμε για έναν προπονητή που έχει πάρει Ευρωλίγκα. Okay. Έναν από τους δύο Έλληνες. Μισό λεπτό. Τα αντικειμενικά κριτήρια ποιος τα θέτει και τα οριοθετεί ταυτόχρονα. Όχι, ρε παιδί μου, με γεγονότα, μην τα πω κριτήρια. Τα αντικειμενικά, αυτό δεν μ' άρεσε. Ωραία, τα αφήνω στην άκρη. Okay. Τα γεγονότα. Okay. Μιλάμε για έναν από τους δύο Έλληνες προπονητές που έχουν πάρει Ευρωλίγκα, αυτός και ο Μπαρτζόκας.
Μιλάμε για τον Έλληνα προπονητή που έχει μείνει στο υψηλότερο επίπεδο σε μεγαλύτερη διάρκεια ετών από οποιονδήποτε άλλο. Προπονητής ΤΣΕΣΚΑ πόσα χρόνια. Καλά, με τα εκατομμύρια της ΤΣΕΣΚΑ έκανα και εγώ τον προπονητή εκεί. Εντάξει, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά που, εκεί τον έβγαλε ο δρόμος. Okay. Και δεν τον έβγαλε γιατί περνούσε απ' έξω και το ανοίξανε και μπήκε. Ωραία. Και επίσης, νομίζω ότι η μεγαλύτερη πίεση από τον πάγκο της ΤΣΕΣΚΑ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επειδή αυτή εδώ είναι και loser και επειδή αυτή εδώ ό,τι και αν συμβαίνει κάθε χρόνο ο στόχος είναι να το πάρουν, αν δεν το πάρουν να πέτυχαν, το ευρωπαϊκό εννοώ, είναι πολύ μαθημένο στην πίεση. Χώρια που όπως λες, επειδή τα λεφτά είναι πολλά εκεί, κάθε χρόνο έχει να κάνει και με, με διαφορετικούς χαρακτήρες παικτών, σίγουρα βεντέτες, οι 8 στους 12, τους οποίους πρέπει να διαχειρίζεται και να μπορεί να κάνει ομάδα. Okay. Ως εκ τούτου λέω ότι ας μου πει κάποιος ποιος ήταν καλύτερος για αυτή τη θέση. Είπαμε, Σφαιρόπουλος. Το ότι θα πετύχει, έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Έλληνα, για Έλληνα μιλάμε, έτσι. Για Έλληνα. Ναι, μωρέ, τώρα ξέρω εγώ, να μπορούσαμε να φέρουμε τον Μπράντοβιτς, δεν θα μπορούσαμε μάλλον. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσόχο, μια παρένθεση. Μόλις τελείωσε το μάτς της Western United, έπαιξε 90 λεπτά ο Πρίγιοβιτς και δεν έβαλε γκολ. 1-1 με τη Victory της Μελβούρνης. Τον παρακολουθώ. Λες τώρα. Τον παρακολουθώ εγώ τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Τον παρακολουθώ. Το παρακολουθείς γιατί σ' αρέσει ή τον παρακολουθείς μήπως δεν πηγαίνει καλά εκεί και αυτοί καταδώ. Και τα δυο μαζί. Αλλά μέχρι να επιστρέψει ο Ολιβέρα, γιατί είναι όλη η ίδια φάση τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά αυτός, ρε παιδί μου, το έχει. Από το πουθενά. Είναι ωραίο το στυλάκι του, είναι από αυτούς που γουστάρω, δηλαδή ότι εντάξει, δεν είμαι και για πολλά-πολλά, δεν είμαι σάλιας, κυκλοφορεί με ωραία αυτοκίνητα, έχει ωραία γυναίκα, είναι ωραίο παιδί. Εντάξει, έχει όλο το πακέτο. Από μένα είναι ναι, δηλαδή τον περνάω στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Είναι αυτό που θέλω να βλέπω μπροστά. Εντάξει λοιπόν. Ναι, και προχωράει κανονικά. Ενώ με τον Ιτούδη φαντάζομαι δεν το λες τόσο εύκολα τον Αγία. Με τον Ιτούδη. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με τον Ιτούδη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Το θυμάμαι από παλιά, όταν νομίζω στον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Ιτούδης τότε σαν βοηθός. Αν θυμούνται οι παλιοί μπασκετικοί, οι παοξίδες, με Ζέλικο. Είχε φέρει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ το Λούκα Ιτς, έναν προπονητή, και νομίζω ήταν βοηθός του ο Ιτούδης εκεί. Δηλαδή εκεί πρώτο εμφανίστηκε. Γιατί ο Ιτούδης ήταν της Ιουγκοσλαβικής σχολής. Νομίζω εκεί πήρε και πτυχία και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων ήταν εκείνη τη σχολή των Γιούγκων, του Ζάσταβα, και από εκεί μετά εξελίχθηκε. Δηλαδή κάποια στιγμή ανέλαβε και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και ο Σφαιρόπουλος είναι φουρνιά με τον Κώστα του Φλεβαράκη. Εντάξει, έχουμε τα καλά τα παιδιά, οι προπονητές, οι καλοί, ας πούμε, και ό,τι καλό προκύπτει από εδώ από τη Θεσσαλονίκη γίνεται. Δηλαδή τον Ξανθό σας στείλαμε κάτω, ας πούμε, μετά άρχισε να κάνει τα κόλπα αυτά που έκανε στον Άρη, τα έκανε και στον Ολυμπιακό. Πιο άνετα εκεί βέβαια, γιατί ήταν μεγαλύτερη η άπλα και περισσότερος ο κόσμος στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα πήγε. Γενικότερα μετά στείλαμε και τον Πάνη, όπως έλεγε ο μεγάλος Τζον Νιούμαν, ας πούμε, τον Παναγιώτο Φασούλα. Και εντάξει, άρχισε σιγά σιγά η κατεβασιά. Όταν άρχισαν να ξεβλαχεύουν στην Αθήνα μπασκετικά, πήγαν όλα τα κομμάτια, τα καλά τα που είχαμε εδώ, πήγαν εκεί, ήρθαν εκεί. Και εκεί η Ζάγκρεπ κάτω των 18 είναι η πρώτη ομάδα που προπόνησε. Α, μπράβο, καλά θυμόμουν. Στην Κροατία. Ναι, Γιούγκος είναι, τότε ήταν. Μετά έγινε βοηθός στην πρώτη ομάδα της KK Ζάγκρεπ. Ναι. Μετά βοηθός στον ΠΑΟΚ, σεζόν 95-96. Πρέπει να είναι εκεί με Λούκατς, από ό,τι θυμάμαι. Υπήρξε πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ για ένα διάστημα. Με σκονάκια δουλεύεις ρε εσύ. Και μας κάνεις τον ειδικό στον αέρα. Και σε δειγματίζουμε έτσι. Σε δειγματίζουμε. Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ο νέαρ ότι δεν είχα πληροφόρηση για το τι θα συζητήσουμε. Είμαι πολύ γρήγορα στα σκονάκια. Ναι, αλλά πρόλαβες και. Δηλαδή σε πρόδωσε το Messenger, το Viber τώρα. Ναι, βέβαια τις πληροφορίες δεν τις παίρνω από εκεί. Αυτό είναι άσχετο. Δηλαδή, έχεις να δω μια σκετόμες και ποιος είναι. Είμαι σίγουρος ότι έχεις βάλει σκουντί, δάρδαλη. Ο προπονητής που είναι στο pick and roll, πώς λέγεται, ο προπονητής που αναλύει τα συστήματα.
Α, τον... Εχ, πώς τον λένε, μωρέ. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, με κόλλησες. Μετά είναι, ποιοι άλλοι είναι εκεί, ο Κατέβας, λέγεται ένας. Ναι. Α, προχθές άκουγα μία μετάδοση, έβλεπα μάλλον ένα παιχνίδι. Και θύμωσα πάρα πολύ με αυτόν που μετέδε, που περιέγραφε, τον Γόριο ήταν το μάτς. Το πήγα στην Κοσμοτέ, είδα το όνομά του και πήγα να το βγάλω φωτογραφία και το ξέχασα για να τον ξεφωνήσω με σένα στον αέρα. Ωραία, μπράβο, συναδελφικό εντελώς. Χουλικάνος, εγώ το παραδέχομαι, δεν μου έχει φύγει. Κάποια στιγμή εμφανίζεται. Δεν φεύγουν τα κουσούρια, δεν φεύγουν. Χουλικάνος. Μήπως ήταν ο Κυριάκος ο Κουρτσαβορής. Όχι, δεν ήταν τέτοιο το... Ο Άρης ο Μπάρκας. Ούτε ο Άρης ο Μπάρκας το μουστάρο μου αρέσει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έχει υπάρξει και πρώτος βοηθός ο Ιτούδης στον ΠΑΟΚ και λίγες μέρες. Πρώτος... Έχει υπάρξει προπονητής του Φίλιππου Θεσσαλονίκης. Φίλιππος βέβαια. Αγίου Φανουρίου ρε φίλε, γειτονιά μου, το πατρικό μου. Ναι. Εκεί μεγάλωσα εγώ, Αγίου Φανούριο. Τώρα φίλε... Εσύ θα έπρεπε να λατρεύεις τον Τίτουδη. Όχι, μα με τον αγαπώ, δεν είπα ότι δεν τον αγαπώ. Είπα να μου, επιχειρήματα μου είπες ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Και ήθελα να με ψήσεις. Για να βγω μαζί σου το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει πάει 500 Final Four. Πόσο είναι, από το 14 που είναι η Τζεσκά πηγαίνει, πόσο είναι, καμιά χρονιά που δεν έχει πάει. Ναι, εντάξει. Σου λέω όμως, ήταν δύο μάτς. Μόνο η εμπειρία που κουβαλάει. Να μου πάρεις τον ΠΑΟΚ, κύριε. Και να, ναι. να κάνεις τις επιλογές. Δηλαδή να πάει να βρεις έναν παίχτη, ας πούμε, στο Τέξας και να έρθει εδώ πέρα, να μην τον ξέρει ούτε ο δεύτερος ξαδερφός του, μόνο ο πρώτος. Να τον φέρεις εδώ να μου κάνει παπάδες, όρια και τα λοιπά. Να τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο και με ένα buyout 2 εκατομμύρια δολάρια. Και να μου φτάσεις στο Final Four να σε παραδεχθώ. Όταν έχεις τα εκατομμύρια ρε φίλε από δίπλα σου, από πίσω σου, δεξιά σου και αριστερά σου, τι να σε παραδεχθώ εκεί πέρα. Εκεί πατάς το κουμπί. Δεν βγαίνει χοντρή. Όχι, και βγαίνει χοντρή που φάει το καλάθι. Ναι, σωστά, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Αλλά σκέψου και τι loser ήταν αυτή η ομάδα που τα έχετε εκατομμύρια πολλά χρόνια και η Ευρωλίγκα δεν έπαιρνε. Ναι, εντάξει. Έφτανε να κερδίζει 20, πόσο κέρδισε στην Κωνσταντινούπολη, δεν θυμάμαι. Είσαι αυτός και μετά που βάζει... Είσαι αυτός που βάζει το κερασάκι. Δεν είπα ότι δεν κάνει τίποτα ο προπονητής. Είσαι αυτός που βάζει το κερασάκι. Αλλά αν δεν έχεις το παράγοντα από δίπλα να σου ταχώνει για τον παίκτη, για τους παίκτες που θέλεις ή τον παράγοντα που θα παίρνει το ούζο του παράγοντα ένα τηλέφωνο να τον πει κύριε παραδείγματος χάρη, κύριε Κασναφέρη, κύριε Ψυχομάνη, κοίταξε, δεν είναι πολύ, δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα, θα παίξεις, θα σφυρίξεις 51-49 τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί μετά μπορεί, ξέρω εγώ, να αργήσεις λίγο στα διόδια να τα περάσεις, θα περιμένεις την ουρά. Κάπως έτσι τώρα, φανταστικό το σενάριο. Ναι. Κατάλαβες, έτσι ναι, οκ. Τέλος πάντων, ποιον ήθελες προπονητή στην εθνική ομάδα εσύ? Όχι, τη Μόνικα τρελάθηκε. Γιατί τρελάθηκε? Τρελάθηκε, ναι. Εκεί με τα διόδια της γυρίσανε τα μάτια. Ναι, πρέπει να πω αυτό που λένε στις ταινίες, ότι είναι φανταστικό σενάριο. Μόνικα, ο Γιώργος είναι, ησυχία. Ο Γιώργος είναι. Είδες, ο Γιώργος είναι. Ναι, καλά. Δεν ψήθηκε. Λοιπόν, το επόμενο story που θα κάνεις θα έχει και θα η πρωταγωνίστρια τη Μόνικα, όχι εσένα στο τζάκι με την παντόφυλλα της Arsenal. Εντάξει, τη Μόνικα, έγινε. Λοιπόν, θα το κάνω για σένα. Τι άλλο πιασάρικο θέμα έχει? Κάνεις την εκπομπή, εγώ σε παρακολουθώ. Εγώ απλά... Βλέπεις, θέλεις. Σε πολύ απελπισία θα το δω. Σε πολύ. Δηλαδή αν έχω καμία ερωτική απογοήτευση, αν έχω χάσει κανένα στίχημα, σε τέτοια φάση. Ναι, και δεν σου συμβαίνει και συχνά εσένα αυτό τώρα. Ναι, δεν μου συμβαίνει συχνά και δεν παίζει στοίχημα. Να απογοητεύεσαι ερωτικά. Δεν παίζει στοίχημα. Α, ούτε το να χάσει στοίχημα δεν σου συμβαίνει συχνά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό για να καταλάβεις, για να σου κάνω μετάφραση, γιατί εδώ πάνω και μόνο και είναι κάτω, σημαίνει ότι κάποια γάτα γυροφέρνει έξω και τη βλέπει από την πατωνόπορτα και έχει τρελαθεί η Μόνικα. Γι' αυτό δεν σταματάει. Δεν μπορεί τις γάτες. Λοιπόν. Ναι, τρέλα με τις γάτες. Ναι. Τρέλα. Πιο ωραία σχέση πιστεύω στη γη ανάμεσα, αν βάλουμε στην άκρη τους ανθρώπους ας πούμε, η πιο ωραία σχέση για μένα αγαπησιάρη και είναι μεταξύ σκύλου και γάτας. Λατρεύω να τη βλέπω αυτή τη σχέση όταν είναι καλή, έτσι. Και ο συνήθως οι γάτες είναι αυτές που ενοχλούν τους σκύλους συνεχώς. Ναι. Οι σκύλοι το ανέχονται. Ναι. Λοιπόν. Αν κρίνω κι εγώ από βιντεάκια, γιατί δεν μου έχει πάρει. Ποτέ δεν είχα ταυτόχρονα και σκύλο και γάτα. Αν κρίνω από βιντεάκια, είναι μυθικό.
Λοιπόν, σου λέω για το τέννις ότι σταμάτησε σήμερα το νούμερο 1. Ξέρω εγώ σαν να σταματούσε στο μπάσκετ ο Αντετοκούμπο στα 25 του. Γιατί ποιος σου είπε ότι είναι νούμερο 1 Αντετοκούμπο? Εντάξει, τέλος πάντων, επειδή μου το. Δεν διαφωνήσω εκεί, ποιος είναι νούμερο 1. Ο Κάρι. Ο Κάρι. Ωραία. Ναι. Σαν να σταματούσε ο Κάρι στα 25 του. Όχι, ναι, τώρα που κοντεύει να σταματήσει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Μπάρτι, η Αυστραλιανή νούμερο 1, η οποία τα εξάρρωσε όλα από το 19 και μετά, έχει πάρει Γαλλικό Open, Wimbledon, Αυστραλιανό Open, το ένα πίσω από το άλλο, έχει μαζέψει καμιά 25 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Μόλις τα 25 της είπε γεια σας, αφήνω τη ρακέτα, ναι, καιρός να ασχοληθώ με την τη Μπάρτι μου, Μπάρτι τη λένε κιόλας. Νούμερο 3 στον κόσμο ποιος είναι στο γυναικείο τένις, ποια είναι μάλλον? Νούμερο 3. Ναι. Να ξέρω τώρα που να το θυμάμαι. Η δικιά μας πού είναι? Η Σάκαρη πιο κάτω. Πιο κάτω. Η Δίνα, πού είναι πιο... Πού είναι η δική μας, η δικιά μας? Πιο κάτω, πιο κάτω. Πιο κάτω. Τέλος τώρα, πάνω, ναι. Πάνε, γύρω στο 10. Ό,τι και να μου πεις να έχει ανέβει και λίγο. Να σε πιστέψω, γιατί δεν νιώθω καθόλου. Ναι. Πού είναι ρε παιδί μου, φοβερά σπάνιο. Φοβερά σπάνιο. Σε αυτήν την ηλικία και στα καλύτερα της, εδώ τώρα είναι η καλύτερη φάση καριέρας της τελευταία διετία. Ναι. Φαντάσου, παντρεύεται. Πριν μια διετία πήρε το πρώτο Grand Slam. Όχι διετία, τριετία, το 19. Και από τότε έχει ανέβει στην κορυφή και δεν πέφτει με τίποτα. Είναι μια τριετία σχεδόν που είναι νούμερο ένα. Αλλά, okay. Προσωπικές επιλογές είναι αυτές. Από την ανακοίνωσή της φαίνεται ότι θέλει να ασχοληθεί με πράγματα που αφορούν την ίδια και δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Το λέω γιατί αυτή ήταν φοβερή και στο κρίκετ. Είχε παρατήσει ξανά το τένις. Είχε παρατήσει. Τέλος πάντων, σε ηλικία 17-18 ετών έκανε μια στροφή και πήγε στο κρίκετ και τα σάρωσε και εκεί. Ήταν φοβερή και εκεί. Και τώρα το κάνει όπως φαίνεται για να ασχοληθεί με τον εαυτό της και την οικογένειά της, όπως είπε. Λοιπόν, η Ashley Barty είναι στο νούμερο 1. Στο νούμερο 2 είναι η Σβιόντεκ, αυτή που κέρδισε τη Σάκαρη προχθές. Και στο νούμερο 3 είναι η Μαρία Σάκαρη. Ξέρω και τένις, ρε φίλε. Δηλαδή, μισό λεπτό να αυτοαποθεωθώ τώρα και θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στις επόμενες μέρες μετά να τα πούμε και μαζί δηλαδή. Και τι αυτό είναι. Βέβαια. Είσαι σίγουρος? Ναι. Τι λέτε, και πώς το χάσα εγώ αυτό? Ναι, πότε πήγε νούμερο 3. Ναι, αν ζητήσει λέει να βγει από τη λίστα, καθώς η Μπάρτι λέει κατέξε πέρυσι τον τίτλο, θα φερθούν 1000 βαθμοί. Δεν ξέρω τώρα. Πόσες λίστες είναι νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ashley Barty είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, βλέπω εδώ. Ναι. Και θα μείνει εκεί, λέει, εκτός αν η ίδια ζητήσει να βγει από τη λίστα. Έχω το ρεπορτάζ, ρε φίλε. Δηλαδή από το πουθενά. Σωστά, αυτό θα χρειαστεί καιρό να πέσει. Θα πέφτει σιγά-σιγά, δηλαδή, όσο δεν παίζει. Δηλαδή, ναι. Αλλά δεν βγαίνει αύριο το πρωί. Στο νούμερο 2 είναι η Ίγκα που κέρδισε τη Μαρία προχθές. Και στο 3 είναι η Μαρία. Ναι, τώρα. Μάλιστα. Στο 3 είναι η Μαρία. Η Σάκαρη. Ο Τσιπίτα Πανιόνιος. Στο δικό μας. 5-6 πρέπει να είναι τώρα. Κατάλαβες. 5-6 πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεσαι σοφότερος κάθε μέρα που μιλάς μαζί μου. Ναι. Στα ποδοσφαιρικά τώρα κάτι εθνικές ομάδες, κάτι αυτά, κάτι. Δηλαδή τώρα εθνική ομάδα. Περιγράφεις και εθνική ομάδα την Κοσμοτέα, δεν πιστεύω. Όχι. Εθνικές ομάδες περιγράφω συχνά, αλλά την εθνική Ελλάδα σε εμάς την κάνει ο Σωτηρής. Κωσταβάρας. Ο Κωσταβάρας. Κωσταβάρας, ναι. Όχι, Θαναϊλάκης, όχι. Θαναϊλάκης δεν είναι. Όχι. Εθνική Ελλάδας ο Κωσταβάρας, εθνική Ιταλίας ο Παλομπαρίνη, εθνική Γερμανίας ο Τσαρδαράς, εγώ κάνω σύνδεση Αγγλία, εγώ και ο Χρήστος, κάνω και μια Ολλανδία. Τι ομάδα είσαι στα Μουντιάλ και στα Γαλλία και πάντα, Γάλλος είμαι εγώ, αφού έχω γεννηθεί και όμως. Γάλλος είσαι. Ναι. Εντάξει, μου κάνεις. Γαλλία, από τα παλιά τα χρόνια. Η ομάδα μου είναι στην Τετιέν, γιατί μικρός στη Γαλλία, ας πούμε, στην Τετιέν, Μισελ Πλατινί και τα λοιπά. Σωστά, ναι, βέβαια, τι ρωτάω. Εγώ είμαι Ολλανδόφιλος. Εντάξει, πάλι συνέχεια, δηλαδή μέχρι την πηγή και μετά το νερό δεν το πίνεις, μόνο τη Δεβετζή βρίσκεις.
Ήταν καλό. Έχω σοκαριστεί που η Σάκαρη έχει ανέβει 3. Να μου πιστωθεί, γιατί με αμφισβήτησες κιόλας. Σου πιστώνεται. Και νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό μετά από. Αυτό λέγεται κεφαλιά στα δημοσιογραφικά. Ναι. Κεφαλιά. Έτσι, κεφαλιά ψαράκι που λένε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνεις για μένα μετά από αυτό. Και το πόσο καλός είμαι απέναντί σου μετά την αμφισβήτησή σου προς το πρόσωπό μου. Κάτι άλλο μετά το μεσανύχτη εκπομπή που κλείσαμε ο νέα ράβο το βράδυ. Κάτι που δεν θα το μάθει ποτέ. Κάτι ακόμα, ε? Που δεν θα το μάθει ποτέ κανένας και θα το ξέρουμε μόνο εγώ και εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, θα το έχω υπόψη. Εθνική ομάδα. Με ποιον παίζουμε τώρα, παίζει εθνική ομάδα. Παίζουμε με δεν έχουμε επίσημα, έχουμε δύο φιλικά. Θα δύο φιλικά. Δώσουμε. Ναι. Ναι. Ο Χριστοδουλόπουλος γιατί μανουριάζει, γιατί την είπε στον Μπογιέτ, γιατί έχει βάλει 12 γκολ. Ναι, κάνει καλή σεζόν στην Κύπρο και ήλπιζε, θεωρούσε, θεωρούσε δίκαιο, σωστό να κληθεί στην εθνική ομάδα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει, έχω δει ότι έχει βάλει κάποια εντυπωσιακά γκολ μερικά από αυτά και στην Ευρώπη. Αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει στενά να σου πω ότι έχει κάνει και αν όντως του έπρεπε μια ευκαιρία. Ναι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τις κλήσεις του Πογιέτ δεν έφυγε από την πεπατημένη του fanship τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα πρώτα δύο φιλικά. Mm. Επί της ουσίας ελάχιστες διαφοροποιήσεις έχει με αυτούς που φώναζε ο fanship. Αλλά όπως μας λέει και ο ίδιος είτε σε δηλώσεις του το υπονοεί είτε προκύπτει από το ρεπορτάζ όπως λέει στην ΕΠΟ και στους συνεργάτες του, δεν φώναξε αυτούς που επί της ουσίας τον τελευταίο χρόνο 1,5 καλούσε και ο fanship επειδή είναι φιλικά για να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση. Έχει μιλήσει με αρκετούς ποδοσφαιριστές έξω από αυτό το γκρουπ που έχει καλέσει. Ναι. Και την πρώτη δικιά του κλίση ή την πρώτη δικιά του εθνική θα πρέπει να την περιμένουμε την επόμενη φορά το καλοκαίρι ναι, που ξεκινάει το Nations έτσι. League. Λοιπόν, επειδή είμαστε 12.30 και έχω μια τελευταία ερώτηση, είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που λένε για σας κύριε Τσόκο. Ναι. Είσαι ναι. Ο αποκλειστικά υπεύθυνος να αντικαταστήσεις τον Σαλάχ ο οποίος φεύγει από τη Λίβερπουλ και πάει παραδείγματος χάρη στην Γιουβέντους, γιατί βλέπω εδώ κάτι θεματάκια με τον Σαλάχ και τα λοιπά. Κάνει το δύσκολο. Λοιπόν, το αιγυπτιακό, το γλυκό αιγυπτιακό αγόρι. Είσαι ο αποκλειστικά υπεύθυνος να μου υποδείξεις τον αντικαταστάτη του στην Λίβερπουλ. Ποιον θα πάμε να πάρουμε? Νομίζω σε αυτή τη λογική τον έχουν πάρει ήδη. Ο Ντίας είναι αυτός που θα γίνει ο αντικαταστάτης του Σαλάχ, αν και εφόσον φύγει ο Σαλάχ. Ο Κάμερον. Ο Λουίς Δίας που πήραμε, ο Κολομβιανός από την Πόρτο. Ναι. Παίζει εδώ και ένα μήνα ναι. Και σαρώνει. Σαρώνει. Είπε χθες ο Κλοπ ναι. Σε μια συνέντευξή του ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια άμεση προσαρμογή και τέτοιο impact που λένε και στο χωριό μου ναι. Παίχτη σε μια ομάδα. Να έρθει, να πάρει την φανέλα από το αεροπλάνο πριν κατέβει, να τη φορέσει, να μπει να παίξει και να νομίζω ότι αυτόν εδώ δεν έχουμε 4-5 χρόνια εδώ πέρα. Νομίζω ότι αυτός θα είναι, αν και εφόσον φύγει ο Σαλάχ. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο να φύγει ο Σαλάχ. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας εγώ δίνω περισσότερο. Φεύγει ο Σαλάχ όμως. Έχουμε πολλά λεφτά και πρέπει να τα καρφώσουμε κάπου για να μην ναι. Έχω γκρίνια στην κερκίδα. Από τους οργανωμένους. Ποιον θα πάρω μέχρι να ο Ντίας και τα λοιπά. Ποιος Ντίας ακόμα, περιμένουμε. Συνήθως παίρνει μικρότερους παίχτες σε ηλικία ο Κλοπ για να έχουν και μεταπολιτική αξία. Δεν θέλω τον Κλοπ, δεν του δίνω καμία σημασία. Ο Τσόχ είναι ο υπεύθυνος που θα φέρει τον παίχτη. Ναι. Εγώ θα έπαιρνα τον Σον. Από την τότε να μου. Για να μιλήσουμε και για μια μεταγραφή που είναι εφικτή. Τον Κορεάτη. Τον Ιαπωνέζο. Ναι. Καλά, ναι. Καλά, σήμερα είσαι, δεν ξέρω, να ρωτήσω... Δεν τον θες. Να ρωτήσω... Θες το Ραφίνια από τη Λίτζ.
Εγώ θέλω να μου πει μια παιχτάρα. Αν και αυτό λέει θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Θέλω να μου πει τον Εμπαπέ, ρε φίλε. Τέτοιο όνομα θέλω. Πού, ρε φίλε. Να μιλήσουμε και εκείνα. Ο Εμπαπέ έχει υπογράψει τη Ρεάλ. Πώς να το πω. Το Χάλαντ θέλω να μου πει. Το Χάλαντ, οκ, okay, το Χάλαντ. Αλλά δεν κάνει τέτοιου είδους μεταγραφές η Λίβερπουλ οι Αμερικανοί. Κάτσε να μιλάμε για πραγματικότητα. Ναι, δεν μιλάμε για τους Αμερικανούς. Μιλάμε για εμάς τους δύο τώρα ότι έχουμε το χρήμα όλο. Εντάξει, άμα μιλάμε για εμάς τους δύο, ναι, και προφανώς τον Εμπαπέ. Τον Εμπαπέ ή τον Χάλαντ. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όχι, το Χάλαντ. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όχι, το Χάλαντ. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Όχι, προτιμώ τον Εμπαπέ για τη Λίβερπουλ. Επιτέλους τη βρήκαμε. Για αυτήν την ομάδα. Τη βρήκαμε. Για μια άλλη ομάδα θα προτιμούσα τον Χάλαντ. Εντάξει. Άμα μου λέγεις τι να πάρω στον Μπαρτσελόνα, θα σου έλεγα τον Χάλαντ. Εντάξει, οκ. Αυτά. Άμα μου λέγεις τι να πάρω στην Άρσεναλ, θα σου έλεγα και τους δύο. Καλά, στην Άρσεναλ, ναι. Λεφτά έχουμε. Λεφτά υπάρχουν. Η Άρσεναλ, ναι. Οκ. Σας ευχαριστούμε πολύ και Τσόχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.